Τι κι αν ο Κώστας Βαρουχάκης κολύμπησε πέρυσι το Σεπτέμβριο 55 χιλιόμετρα από τα Αττική Ήθυρα στην Κίσαμο για την ενίσχυση του Επαγγελματικού Ειδικού Σχολείου στα Κουτουφιανά και δέχθηκε πλήθος συγχαρητηρίων για την προσπάθεια, για την πολιτεία το σχολείο φαίνεται πως δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, αφού λείπουν περίπου 10 εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό παρά την τοποθέτησή τους από τη δεύτερη φάση αναπληρωτών. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχουμε 12 άτομα προσωπικό για να κάνει τις εφημερίες όπως πρέπει. Είμαστε 10 άτομα. Δεν μπορεί κανείς να λείψει για τον οποιοδήποτε λόγο, οτιδήποτε και να συμβεί. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, ούτε τουαλέτα, ούτε τίποτα. Πρέπει να είμαστε όλοι απίκο. Και τρέμουμε μήπως κάποιος συνάδελφος πάθει κάτι και πρέπει να φύγει είτε με COVID είτε με αναρωτική. Οι γονείς καταγγέλνουν στην κάμερα της νέας τηλεόρασης, οι οποίοι μαζί με εκπαιδευτικούς, εκπροσώπους του Δήμου Κισάμου και την ΕΛΜΕ πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Χανίων, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν ένα μήνα μετά οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο για 2 με 3 ώρες καθημερινά λόγω έλλειψης προσωπικού. Συνέχεια υπόσχονται ότι θα στείλουν εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Στην ουσία είχαν στείλει 2 άτομα, εκ των οποίων το ένα παραιτήθηκε και το άλλο έρχεται προς αντικατάσταση. Δηλαδή, τίποτα. Αυτά τα παιδιά που δεν μιλάνε, θα λέγανε ντροπή. Ντροπή. Εμείς ζητάμε να τηρηθεί το Σύνταγμα. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Και έχω πει, η πρόταση η δικιά μου είναι και στο Συμβούλιο που κάναμε προχθές, να κάνουμε μια αναγωγή για παντός υπευθύνου. Το πρόβλημα είναι συνολικό, καταγγέλει η ΕΛΜΕ, αφού οι μαθητές αντιμετωπίζονται σαν αριθμοί και όχι σαν άνθρωποι. Δεν έχουν στείλει ψυχολόγο, δεν έχουν στείλει φυσικοθεραπευτή, δεν έχουν στείλει αεροθεραπευτή, δεν έχουν στείλει βοηθητικό προσωπικό, δεν έχουν τίποτα στείλει. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να σχολάνε 9 η ώρα, 9.30 να φεύγουν. Φιλοξενεί 17 παιδιά με ειδικές ικανότητες. Αυτά τα παιδιά, το κράτος δυστυχώς για άλλη μια φορά τα έχει αφήσει έρμεα σε μια διαδικασία και αυτούς και τους γονείς της οικογένειάς τους. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει επιτέλους τα αυτονόητα σαν Έλληνες πολίτες όχι να τα διεκδικούμε και να φωνάζουμε, να τα έχουμε. Αυτό αντικατοπτρίζει πλήρως την κεντρική πολιτική που ακολουθείται στον χώρο της παιδείας όπως και στον χώρο της υγείας και αντικατοπτρίζει πλήρως και την πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος μας πέρα της προσπάθειας που κάνει ο κ. Λαμπεδάκης ή οποιοδήποτε αντιδήμαρχος στο θέμα της παιδείας και της υγείας στο Καστέλι. Και την οποία εφαρμόζει και να το πούμε καθαρά αυτό το Υπουργείο είναι έτσι κλείσιμο συγχωνεύσης τμήματων, περιορισμό τάξεων, περιορισμούς στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και στην ουσία κατάργηση μορφωτικών δικαιωμάτων και αναγκών. Μέχρι εδώ. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του ΕΕΚ Κισάμου ανέλυσε το ωράριο λειτουργίας του σχολείου βάσει των 6 εκπαιδευτικών και των 4 λοιπόν ειδικοτήτων, ζητώντας τη μόνιμη πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για να εισπράξει την απάντηση ότι ο αριθμός που ζητά είναι γνωστός στο Υπουργείο και γίνονται προσπάθειες για την πλήρωσή του, προς το παρόν με μερικές μετακινήσεις από το ΕΕΚ Χανίων. Άμα κάνετε εσείς ότι πρέπει να το σχέψεις και είναι έτσι η κατάσταση, ποιος είναι δηλαδή ο επόμενος που δεν κάνει αυτό που πρέπει? Δηλαδή, το Υπουργείο που δεν έστειλε τον κόσμο που ζητήσαμε. Άρα το πρόβλημα είναι το θέμα του Υπουργείου. Οι συνάδελφοι μετά οι οποίοι έρχονται εδώ, μάλλον τοποθετούνται και δεν αποδέχονται τη θέση τους. Ωραία, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είσαστε σαφείς.